Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε μαζί με τους συναδέλφους μας τη Χριστίνα Κοραή και τον Γιώργο Καραμέρο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Ο κύριος Παναγιώτης Αρκουμανέας είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Αρκουμανέα. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί δεν φαντάζεστε από την ώρα που έχουμε προαναγγείλει ότι θα είστε εδώ πόσα ερωτήματα έχουμε συγκεντρώσει. Καταρχάς, είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα της πανδημίας στη χώρα μας? Ναι, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε αυτή τη σταδιακή αποκλιμάκωση. Καταγράφουμε ένα μειωμένο αριθμό κρουσμάτων, ένα μειωμένο αριθμό θανάτων και διασωλωμένους, δηλαδή αυτοί οι βασικοί δείχτες που παρακολουθούμε, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια μείωση. Η σημερινή μέρα πώς θα είναι, κύριε πρόεδρε? Σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Θα είναι αυξημένα σήμερα τα κρούσματα πολύ, θα δούμε μεγάλο αριθμό? Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε μέρα-μέρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι να ανακοινώσω για σήμερα. Βλέπουμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Δεν έχουμε φτάσει σε νούμερα ακόμα πολύ χαμηλά. Βλέπουμε ότι ανακοινώνουμε 2.000 και περισσότερα από 2.000. Θα ενσωματωθούν και τα των σχολείων σήμερα? Δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Θα βάλετε και τα σχολικά σήμερα ή όχι? Και χθες. Και χθες ενσωματώθηκαν? Πόσα είναι, μπορείτε να μας τα πείτε? Κάθε μέρα. Χθες ενσωματώσαν περισσότερα από 700. 700 θετικά. Περισσότερα. Συνολικά τα θετικά στα σχολεία πόσα είναι, κύριε πρόεδρε? Το ξέρουμε? Εμείς ως Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κοιτάμε τα επιβεβαιωμένα, που συνεχίζεται η επιβεβαίωση και σήμερα, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι 700 εκπαιδευτικοί ή μαθητές δεν πήγαν χθες σχολείο, και έτσι αυτή η δράση Δημόσιας Υγείας είναι που επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα και μειώνει τη διασπορά. Άρα όταν 700 όσα έχουν τσεκαριστεί με δεύτερο τεστ, αυτά είναι που ενσωματώνονται, όχι όσα βγαίνουμε το self. Αυτά που μετράμε ως θετικά και καταγράφουμε εμείς είναι όσα επιβεβαιώνονται από δημόσια δομή ή από εργαστήρια, από τον ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Τι ήθελες να πεις, Χριστίνα? Στο σύνολο του 1.700.000 που έχουν πάει τώρα στα σχολεία, κύριε πρόεδρε, είναι αυτά τα 700 που λέτε? Ναι, ναι. Άρα σωστά. Δεν είναι η χθεσινή ημέρα, συνεχίζεται. Ναι, αλλά συνεχίζεται, Χριστίνα μου, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει το τσεκάρισμα, το διπλό τσεκάρισμα. Αυτό λέει. Έτσι δεν είναι? Κύριε πρόεδρε. Συνεχίζεται, κύριε, γιατί θέλει επιβεβαίωση. Ναι, πάντως τα νούμερα είναι πολύ μικρά. Μέχρι και σήμερα και αύριο θα υπάρχει επιβεβαίωση. Μ' ακούτε? Έλα, η Μεγάλη Βρετανία των 64 εκατομμυρίων πληθυσμού είχε χθες 0 νεκρούς. Δεν είχε ούτε ένα νεκρό από τον κορονοϊό. Και η Ελλάδα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό είχε 60 νεκρούς και έχει κάθε μέρα 60 με 80 νεκρούς. Πότε πραγματικά τα στοιχεία θα είναι θετικά? Καταρχάς, το να συγκρίνουμε θανάτους απόλυτα νούμερα είναι λάθος. Καταρχάς, μιλάμε σε διαφορετική φάση πανδημίας, σε διαφορετική φάση εμβολιαστικού προγράμματος. Υπήρχαν μέρες που η Αγγλία είχε 10 φορές παραπάνω θανάτους από εμάς. Αυτή τη στιγμή η Αγγλία είναι σε μια άλλη φάση επιδημίας, τους είχε πιο νωρίς τους νεκρούς. Εμείς, χωρίς πάλι να λέω ότι μπορούμε να μιλάμε εύκολα για τους θανάτους, αν συγκρίνουμε την αρχή της πανδημίας, ανά εκατομμύριο κατοίκους είμαστε από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη. Η αίσθησή σας είναι ότι θα συνεχιστεί αυτή η κάπως καθοδική πορεία? Ποια είναι η εμπειρία σας και η αίσθησή σας? Ή μπορεί ξαφνικά καταρχάς να έχουμε ένα νέο πικ? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι για τίποτα όσο αφορά το μέλλον. Σίγουρα ο εμβολιασμός που βλέπουμε πλέον, κάνουμε περίπου 110.000 εμβολιασμούς την ημέρα, προφανέστατα θα συμβάλλει. Σε συνδυασμό με τον καλό καιρό που σημαίνει περισσότερες δραστηριότητες σε ανοιχτό χώρο. Άρα περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα και με βάση τα μοντέλα του ECDC που δείχνουν για τη χώρα μας να συνεχίζεται αυτή η βελτίωση. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Προς Θεού δεν πρέπει να είμαστε να συνεχίσουμε μετά από 15 μήνες να είμαστε φοβισμένοι, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όχι φοβισμένοι, προσεκτικοί, ώστε να συνεχίσει αυτή η καλή πορεία που καταγράφουμε. Πολύ προσεκτικοί, κύριε πρόεδρε, καταλαβαίνουμε και σε ό,τι αφορά το άνοιγμα που έχουμε από την Παρασκευή που μας έρχεται. Αναφέρομαι στις υπερτοπικές μετακινήσεις, για τις οποίες θα είναι υποχρεωτική διενέργεια τεστ. Τι έχετε αποφασίσει? Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, έχουν γίνει δεκάδες συναντήσεις και για το άνοιγμα του τουρισμού, αλλά και για τις εσωτερικές μετακινήσεις. Θα ανακοινωθεί για τον τουρισμό την Πέμπτη από τον Υπουργό, αύριο θα ανακοινωθούν για τις εσωτερικές μετακινήσεις. Θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να υπάρξει μετακίνηση. Που θα είναι, καταλαβαίνουμε, και το τεστ, είτε στην ισιωτική χώρα είτε στην οπειρωτική. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να το δούμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, όπως και πέρυσι το καλοκαίρι, και να βάλουμε ότι φέτος κάνουμε χωρίς τα self-test 10 φορές περισσότερα τεστ από ό,τι κάναμε πέρυσι.
Ναι, μεν η πανδημία καταγράφει περισσότερα νούμερα στη χώρα μας, αλλά και εμείς είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι. Έχουμε την περσινή εμπειρία και για τον τουρισμό. Θα διατίθεται αυτά τα τεστ, κύριε Αργουμανέα, δωρεάν, αν αποφασιστεί τελικά. Όλα τα rapid tests μέχρι τη στιγμή διατίθενται δωρεάν. Mm-hmm. Για τα self-test. Για τα self, λέω, που θα χρειαστεί. Τα self-test. Για τα self-test, αλλά και τα, και τα rapid test που κάνει ο ΔΥ, που είναι δεκάδες χιλιάδες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι ρεκόρ πάνω από 80.000. Είναι δωρεάν σε εκατοντάδες σημεία στη χώρα. Mm-hmm. Σε σχέση με τους εμβολιασμούς τώρα. Να πούμε κάτι για τους εμβολιασμούς, Χριστίνα μου. Αν σε αυτή τη συζήτηση που υπάρχει για την προτεραιοποίηση των εμβολιασμένων, εσείς τι λέτε, πρέπει να δίνετε κάποια προτεραιότητα? Γιατί έχουμε μπροστά μας τον τουρισμό, έχουμε το πράσινο πιστοποιητικό, που αυτό θα λειτουργήσει για τους ξένους έτσι κι αλλιώς. Η κουβέντα για κάποια περισσότερες ανέσεις που μπορούν να έχουν οι εμβολιασμένοι υπάρχει και στο εξωτερικό, στο CDC, στο ECDC. Έχουν βγει ήδη οδηγίες, γιατί ακριβώς ο κίνδυνος και νόσης αλλά και διασποράς είναι πολύ μικρός. Αλλά αυτό εξαρτάται και από τον επιπολασμό στην κοινότητα, δηλαδή πώς είναι η πανδημία εκείνη τη στιγμή στη χώρα, αλλά και από το ποσοστό εμβολιασμού. Και καταρχάς, όταν ανοίξουν όλα τα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες, θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το συζητήσουμε. Έχει γίνει επιστημονικά η κουβέντα, σας λέω, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα, όταν μπορούν όλοι οι Έλληνες να εμβολιαστούν, θα κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Αυτό έχει που μας έχει μείνει τώρα, μισό λεπτό, Γιώργο, για να μην το χάσουμε. Παρακαλώ. Αυτό, είναι η ηλικιακή κατηγορία 18+. Πότε θα ξεκινήσουν να κλείνουν ραντεβού οι 18+. Καταρχάς, αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ, όπως είπε χθες ο κύριος Θεμιστοκλέους, έχει να κάνει με τις παραδόσεις. Μέσα στον Ιούνιο, αυτή τη στιγμή και βάσει πάντα των παραδόσεων, θα ξεκινήσει και για 18+. Εχθές είδαμε ότι στην Αμερική πήρε έγκριση το εμβόλιο της Pfizer για 12 με 15. Άρα θα υπάρχουν και άλλες ηλικιακές ομάδες. Με ποιο εμβόλιο η 18+ έχει αποφασιστεί, κύριε Αργουμανέα? Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Μάλιστα. Υπάρχει στόχος για τα σχολεία, δηλαδή όταν ανοίξουν να είναι εμβολιασμένα τα παιδιά? Αυτό δήλωσε και ο Υπουργός Υγείας, αλλά πραγματικά επειδή είμαστε τώρα προανοίγματος τουρισμού μετακινήσεων, ακόμα στο τρίτο κύμα, ας δούμε τα άμεσα, επειδή... γιατί έχουμε μάθει με αυτή την πανδημία και χρονόμια. Αυτό, Χριστίνα μου, γιατί προσπαθούσε ο Γιώργος να ρωτήσει κάτι και δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, Χριστίνα, που είναι συναφές. Επειδή μιλάει για τον τουρισμό, σωστά ο κύριος Πρόεδρος και ρωτούν οι συνάδελφοι, μήπως είναι κοινή λογική να υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα στις τουριστικές περιοχές? Έχω μήνυμα τώρα από τη Μύκονο, εργαζόμενο που είναι εκεί ήδη 15 μέρες, που λέει ότι είχα σήμερα εμβολιασμό 9.30 στη Σύρο, δεν υπάρχει πλοίο λόγο. Ο ίδιος μας έστειλε το μήνυμα, Γιώργο. Θα χάσω το μήνυμα. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την ακύρωση. Στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Ζάκυνθο, μήπως πρέπει να κοιτάξετε πριν ανοίξει ο τουρισμός να υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα? Καταρχάς, υπάρχουν 1.500 εμβολιαστικά κέντρα. Υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα και γίνεται προσπάθεια και στα νησιά. Έχουμε δει και τη στρατηγική την πετυχημένη για ανάλογα με το συνολικό πληθυσμό. Νομίζω ότι όποιος έχει δει την εμβολιαστική προσπάθεια, όλη την εκστρατεία, είναι εντυπωσιασμένος από την οργάνωση και από την ευγένεια και από την ειδοποίηση που έχει όλοι μας. Άρα εννοώ ότι αυτό πλέον το έχουμε κερδίσει. Προφανέστατα, τώρα που υπάρχουν τα εμβόλια και λύθηκαν τα προβλήματα των πρώτων μηνών με τις παραδόσεις από τις εταιρείες, όλοι βλέπουμε ότι τρέχουμε με 110.000 εμβόλια, με εμβολιαστικά κέντρα μέσα στη συνέχεια. Άρα θα γίνουν εκατομμύρια εμβολιασμοί. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Που είναι τόσο κοσμικά. Ναι, προφανέστατα. Όπου. Στα νησιά υπάρχει ειδικό σχέδιο και υλοποιείται και θα συνεχίσουμε να κάνουμε εμβολιασμούς. Και γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο που έχει ανοίξει ηλικιακή τους ομάδα να κάνει εμβόλιο. Υπάρχει σήμερα, κύριε Πρόεδρε, μια απόφαση που έχει βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα εμβόλια. Λέει το Συμβούλιο ότι θα αποζημιώνεσαι για βλάβες στην υγεία σου από εμβολιασμό, εφόσον αποδειχθεί ιατρικά, βέβαια. Το γνωρίζετε, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτή την άκουσα την απόφαση. Δεν γνωρίζω περισσότερα. Προφανέστατα, για να το λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας. Παγκοσμίως πάντα υπάρχουν όμως στη χώρα αυτές τις περιπτώσεις. Για να αποζημιώνεσαι. Το λέω γιατί έχουμε ένα 35χρονο στην Κρήτη. Έχουμε μια γυναίκα 68χρονη στην Μπέλα, που συμπίπτει χρονικά με εμβολιασμούς με τα προβλήματα της υγείας. Αυτά τα υπάρχουν, είναι επιβεβαιωμένα αυτά? Υπάρχει ειδική επιτροπή η οποία κοιτάει όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν πρέπει να συνδέουμε ότι αν κάποιος κάνει το εμβόλιο και μετά πάθει κάτι, υπάρχει ένας χρονικός συσχετισμός. Δεν σημαίνει ότι έχει προέλθει από το εμβόλιο. Τις περισσότερες φορές δεν είναι από το εμβόλιο. Mm-hmm. Έχουμε δει δυστυχώς από διάφορα μέσα να λένε ότι μια κοπέλα ή κάποιος εμβολιάστηκε και μετά πέθανε και να έχει αποδειχθεί στο τέλος ότι δεν είχε καμία σχέση. Μη προτρέχουμε. Υπάρχει ειδική επιτροπή, ανακοινώνονται επίσημα. Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί πολύ λίγα, ελάχιστα κρούσματα.
Χριστίνα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δεδομένου ότι η άνω των 18, από ό,τι φαίνεται εκεί προς τον Ιούνιο, θα ανοίξει και για αυτούς η φόρμα. Άρα δεν θα πάνε όλοι να εμβολιαστούν από την πρώτη μέρα. Θα υπάρχει μία διαδοχή των ραντεβού. Πολλά από αυτά θα συμπέσουν ακόμη και μέσα το πρώτο, μιλάμε για το πρώτο ραντεβού, και μέσα στον Ιούλιο. Άρα το δεύτερο θα είναι μέσα στον Αύγουστο. Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις που ο άλλος θα είναι σε διακοπές? Θα υπάρξει μια πρόβλεψη να το κάνει στον τόπο των διακοπών του, ή πρέπει να γυρνάει στην Αθήνα? Γιατί κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ανασταλτικά, ειδικά για τις νεότερες ηλικίες, αλλά και για τις μεγαλύτερες. Καλά. Γενικά, αυτή τη στιγμή και τις νεότερες που θα ανοίξουμε μέσα στο καλοκαίρι, προφανέστε μπορούν να κανονίσουν τα ραντεβού τους, έχουν 3 εβδομάδες διαφορά. Καλό θα είναι, και συνήθως ο προγραμματισμός γίνεται ότι εκεί που κάνεις το πρώτο σου εμβόλιο να κάνεις και το δεύτερο. Αλλά αυτό είναι και κάτι που νομίζω θα δούμε στο επόμενο διάστημα, ειδικά την περίοδο των διακοπών. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να περιμένεις, να προγραμματίσεις ώστε να γίνει σωστά ο εμβολιασμός. Είναι πολύ σημαντικό το να μας δείτε το πράσινο πιστοποιητικό, κύριε Πρόεδρε. Πώς θα εκδίδεται? Θα το βγάζουμε μόνοι μας μέσω του εμβόλιο.gov.gr ή θα εκδίδεται κάπως αλλιώς? Πώς θα γίνεται? Ναι, θα υπάρχει από το gov.gr, θα μπορείς να κατεβάζεις αυτές τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ευρωπαϊκά, αν έχεις κάνει τον εμβολιασμό, τα 72 ώρες PCR ή αν έχεις τεστ αντισωμάτων. Mm-hmm. Από πότε για την ηλικιακή κατηγορία 30-44 θα ανοίξουν οι γραμμές και για τα άλλα εμβόλια, κύριε Αρκουμανέα, ξέρουμε? Εκτός από το AstraZeneca εννοώ. Από το τέλος Μαΐου? Από τέλος του μήνα, ναι, θα ανοίγουν ανά πενταετία. Μάλιστα. Mm-hmm. Ο κύριος Αρκουμανέας, κύριε Αρκουμανέα, είστε ένα από τα 11 μέλη της λεγόμενης πιο μικρής επιτροπής, αυτής της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού. Και σας αφορά και προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής, το περίφημο ακαταδίωκτο, αυτή η τροπολογία. Σας χρειάστηκε μέχρι τώρα, σας έκανε κάποιος μήνυση και χρειάζεστε ακαταδίωκτο, και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας επ' αυτό, επειδή σας αφορά και προσωπικά. Καταρχάς, προσωπικά δεν έχει γίνει. Έχω πάει και έχω καταθέσει, γιατί γίνονται διάφορες μηνύσεις από διάφορους ως προς κάποιες αποφάσεις. Νομίζω όμως ότι ακριβώς επειδή μιλάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που διαδίδουν και μετά ασχολούνται με fake news και κάνουν κακό συνολικά και προσπαθούν μέσω κάποιων μηνύσεων να δημιουργήσουν, νομίζω τα έχετε δει και στο Facebook, κάποιοι δικηγόροι, νομίζω ότι ήταν μια πολύ σωστή απόφαση, ώστε αυτή η επιτροπή, βοηθάει, η μεγάλη επιτροπή, και όλοι οι επιστήμονες να συγκεντρωθούν στο έργο τους, και είναι και πολύ συγκεκριμένοι, δεν σημαίνει ότι είναι γενικό, είναι για τις αποφάσεις και ό,τι έχουμε ψηφίσει ως προς αυτήν τη συγκεκριμένη επιτροπή. Δεν μας απαλλάσσει αν τυχόν υπάρχουν άλλες ευθύνες, άρα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα και το οποίο ήταν πολύ σωστό. Να κάνω πιο προωθημένη την ερώτηση του Γιώργου, κύριε Αρκουμαλέα. Εάν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να κάνει μια εξεταστική επιτροπή για το θέμα, λέμε, της γίνει κερδίσει και τις εκλογές, όλα αυτά τα σενάρια, και αποφασίσει να κάνει μια εξεταστική επιτροπή ή προανακριτική για τη διαχείριση της πανδημίας, εσείς θα πηγαίνατε να καταθέσετε ή θα καλυφθείτε πίσω από το ακαταδίωκτο? Γιατί εκεί είναι το θέμα, νομίζω, από πολιτικής άποψης. Θα πήγαινα, και με μεγάλη χαρά θα πήγαινα, για να καταλάβουν όλοι πόσο σωστά έχουμε διαχειριστεί την πανδημία. Mm-hmm. Τώρα το τείχος πότε θα το έχουμε χτίσει, κύριε Πρόεδρε? Τι βλέπετε, μέσα στο καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, πότε θα είμαστε σε αυτό το 60-70% που υπολογίζατε από την αρχή? Εντάξει, παγκοσμίως για το τείχος ανοσίας, επειδή δεν έχει οριστεί και ποιο είναι αυτό, έχουμε βάλει γενικά η επιστημονική κοινότητα περίπου το 70% για το σύνολο του πληθυσμού. Υπάρχει φυσικά και οι ανήλικοι που ακόμα δεν εμβολιάζονται. Πιστεύω ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, και εξαρτάται και από τις παραδόσεις, θα έχουμε φτάσει. Βγάζουμε σε πολύ μάσκες καλό ποσοστό, μετά, τι σημαίνει αυτό? Και κυρίως μας ενδιαφέρει τείχος. Το 60+ μας ενδιαφέρει, γιατί έχουμε δει ότι από την αρχή της πανδημίας το 90% των θανάτων είναι 60+ και το 75% όσων έχουν πάει στη ΜΕΘ είναι 60+, άρα καταρχάς αυτές οι ηλικιακές ομάδες πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Για να πάνε να εμβολιαστούν, κύριε Αρκουμανέα, ή όχι ακόμα? Θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι και γι' αυτό τους προτρέπουμε να πάνε να εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν πάει. Και το τείχος τι σημαίνει? Μόνους θα δοθούν.
Είπατε bon. Είναι τα πλεονεκτήματα που είπατε bon, πριν. Συζητάγαμε πριν. Κάποια... Μα ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι κάποια στιγμή, όπως παγκοσμίως υπάρχουν οδηγίες για τους εμβολιασμένους, θα υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που θα μπορούν να γίνουν με μεγαλύτερη άνεση από τους εμβολιασμένους. Εγώ θυμάμαι πάντως 1,5 χρόνο τώρα, κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτάμε. Μισό λεπτό, Χριστίνα μου. Ρωτάμε τον κύριο Αρκουμανέα αν έρχεται νέο lockdown, αν έρχεται νέο lockdown κλπ. Τώρα η ερώτηση είναι διαφορετική. Τελειώσαμε με τα lockdown, κύριε Πρόεδρε? Και βγάζουμε μάσκες μετά το τείχος. Καταρχάς, ας δούμε την Παρασκευή που ανοίγει ο τουρισμός, που ανοίγουν οι μετακινήσεις και θα δούμε για το μέλλον. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα και στην πορεία της πανδημίας και λόγω των εμβολιασμών, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην υπάρχει τίποτα στο μέλλον που να μας ανησυχήσει. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, όπως το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. Mm-hmm. Θέλω να πω, μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε, τα τοπικά lockdown θα μπορούσαν να είναι ένα όπλο για να περιοριστεί η διασπορά του ιού, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά σε κάποιες περιοχές. Ναι, ναι. Η δυνατότητα που έχουμε πλέον και με τα δεκάδες τεστ που είπαμε δεκαπλάσια από πέρυσι το καλοκαίρι και σε συνεργασία με την πολιτική προστασία που κάνει εξαιρετική δουλειά, όπου βλέπουμε επιδημιολογικά δεδομένα μιας περιοχής που μας ανησυχούν, mm-hmm. το είδατε στην Κάλυμνο ή σε άλλες περιοχές, κατευθείαν γίνεται παρέμβαση ώστε να μην υπάρχει διασπορά. Είμαστε σε ετοιμότητα. Πρέπει οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη ότι πλέον ξέρουμε πολύ καλά την επιδημιολογική κατάσταση, γνωρίζουμε ποια μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε και θα γίνουν. Μπορεί να γίνει και μέσα στο καλοκαίρι αυτό. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει. Ανοίγουμε με ασφάλεια. Mm-hmm. Θα έχουμε σχέδιο, υπάρχει σχέδιο που θα ανακοινωθεί, το οποίο θα επιτηρούμε και ανάλογα θα παρεμβαίνουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Έλα, Χριστίνα μου, γιατί κλείνουμε. Μια κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στα μπόνους. Ναι, το άκουσα αυτό που είπατε. Εννοείται για, ας πούμε, να μπορούν να πηγαίνουν σε γυμναστήρια, σε εστιατόρια, οι εμβολιασμένοι κλπ. Σε εσωτερικούς χώρους. Εγώ λέω για υλικό. Ας πούμε, χθες μου έκανε εντύπωση στη Ρουμανία, πηγαίνουν στον πύργο του Δράκουλα, κάνουν το εμβόλιο και τους δίνουν δωρεάν είσοδο. Εντάξει, στην Αμερική δίνουν ένα ντόνα. Τώρα εντάξει, τι δουλειά θα κάνουν, ρε Χριστίνα? Εμείς και κουλούρι, ένα μπουκάλι μπύρα. Εμείς τι θες τώρα να δώσουμε στην Ελλάδα? Κουλούρι Θεσσαλονίκης, τι θες? Σουβλάκι. Εμβολιάζει ο κόσμος στα νησιά να μην πηγαίνει στη Σύρο. Γελάμε, αλλά αν και εδώ υπάρχει ένα. Να μας πει ο κύριος Αρουμπανέ, μπορεί να το έχει σκεφτεί, δεν ξέρω. Βέβαια. Το έχετε σκεφτεί, κύριε Πρόεδρε, αυτό για πείτε μας. Ως δεύτερος, δεν έχουμε σκεφτεί αυτή τη στιγμή κάτι. Δεν έχει σκεφτεί ακόμα, εντάξει. Καλή ιδέα θα ήταν πάντως, δεν κακό και αυτό. Καλό να την γελάμε τουλάχιστον μετά το 15 μήνες, σας μείνουμε ισοσιόδοξοι. Εμείς θέλουμε ένα τριήμερο, κύριε Πρόεδρε, αν σκεφτείτε τίποτα, κοιτάξτε ένα τριήμεράκι. Σε ένα COVID-free νησί. Ακριβώς, ένα νησί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρκουμανέα. Ευχαριστούμε, κύριε Αρκουμανέα, παιδιά, καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας, Χριστίνα, καλημέρα.